Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς το ΕΚ βρίσκεται σε ένα σχολείο της Ελλάδας. Η φίλη του η Ελένη ντρέπεται τις πρώτες μέρες στο σχολείο και αποφεύγει να μιλάει στην τάξη και να συμμετέχει. Θα τα καταφέρει να τη βοηθήσει? Για πάμε να δούμε. Τι ωραίο να βλέπεις τα παιδιά να είναι τόσο χαρούμενα στο σχολείο. Αυτές οι πρώτες μέρες μπορεί να είναι δύσκολες για κάποιους, αλλά ξέρω ότι όλα θα πάνε καλά. Η Ελένη φαίνεται να είναι λίγο ανήσυχη σήμερα. Ας δω τι συμβαίνει, ίσως μπορώ να τη βοηθήσω. Καλημέρα Ελένη, είσαι έτοιμη για μια καινούρια μέρα στο σχολείο? Καλημέρα Εκ, ναι, νομίζω ότι είμαι έτοιμη. Απλώς μερικές φορές νιώθω λίγο άβολα όταν πρέπει να μιλήσω μπροστά στους άλλους. Ξέρω ότι μπορεί να είναι τρομακτικό, αλλά όλοι σε αυτή την τάξη είναι φίλοι σου. Και θυμίσου, δεν χρειάζεται να είσαι τέλεια, αρκεί να προσπαθήσεις. Μπορείς να τα καταφέρεις. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, Ελένη. Εντάξει, Εκ, θα το προσπαθήσω. Τέλεια! Πάμε, ας μπούμε μέσα μαζί. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Ποιος μπορεί να μου πει ποια είναι η πρωτεύουσα της Γαλλίας? Είναι μια απλή ερώτηση για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Για να δω χεράκια. Το ξέρω, είναι το Παρίσι. Αλλά αν κάνω λάθος και να με κοροϊδέψω. Ελένη, θα ήθελες να προσπαθήσεις? Έλα, μη φοβάσαι, δεν υπάρχει καμία πίεση. Πες μου τι σκέφτεσαι. Δεν ξέρω. Ελένη, το ξέρω ότι νιώθεις άγχος, αλλά όλοι εδώ είναι φίλοι σου. Και η δασκάλα σου είναι εδώ για να σε βοηθήσει. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλεια, το μόνο που έχει σημασία είναι να προσπαθήσεις. Ίσως να μην είναι τόσο τρομακτικό, αν το πω σωστά, ίσως να νιώσω καλύτερα. Έλα Ελένη, ξέρω ότι το ξέρεις. Είσαι τόσο καλή στα μαθήματα, μπορείς να το κάνεις. Εντάξει, θα προσπαθήσω. Ναι Ελένη μου, έλα προσπάθησε. Η πρωτεύουσα της Γαλλίας είναι το Παρίσι, σωστά? Μπράβο Ελένη, σωστά το είπες. Το Παρίσι είναι η πρωτεύουσα της Γαλλίας, πολύ σωστά. Μπράβο! Το κατάφερες, Ελένη! Το βλέπεις? Το να μιλάς μπροστά στους άλλους δεν είναι τόσο τρομακτικό όσο νόμιζες. Κάθε φορά που θα προσπαθείς θα γίνεται και πιο εύκολο. Μπράβο, Ελένη! Ήξερες την απάντηση και εδώ πες τέλεια! Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Νομίζω ότι μπορώ να το κάνω ξανά. Α, το κουδούνι, παιδιά. Ώρα για διάλειμμα, ελάτε. Πάμε έξω. Τι συμβαίνει, Ελένη? Θέλεις να παίξεις μαζί τους, έτσι δεν είναι? Ναι, θέλω, αλλά φοβάμαι ότι θα μείνω πίσω. Ότι δεν είμαι καλή και θα το καταλάβουν. Ίσως είναι καλύτερο να μείνω εδώ. Η συμμετοχή είναι αυτή που μετράει, όχι το πόσο καλή είσαι σε κάτι. Κανείς δεν είναι τέλειος σε όλα. Αν δεν το προσπαθήσεις, πώς θα ξέρεις? Ελένη, έλα να παίξουμε κρυφτό. Θα είναι διασκεδαστικό. Χρειαζόμαστε κι άλλους για να είναι πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Έλα. Δεν ξέρω. Δεν είμαι καλή στο κρυφτό. Θα είμαι η τελευταία που θα βρω τους άλλους. Δεν πειράζει καθόλου. Έλα. Το θέμα είναι να περάσουμε καλά. Εξάλλου, μπορούμε να κρυφτούμε μαζί αν θέλεις. Έτσι θα είναι πιο εύκολο και πιο διασκεδαστικό. Άντε, έλα! Έλα, Ελένη μου, δώσε μια ευκαιρία. Θα δεις ότι θα περάσεις καλά. Και να θυμάσαι, δεν χρειάζεται να είσαι τέλειο για να το διασκεδάσεις. Εντάξει, Εκ, θα το δοκιμάσω. Τέλεια! Έλα, θα κρυφτούμε πίσω από εκείνο το δέντρο. Δεν ήξερα ότι το κρυφτό μπορεί να είναι τόσο διασκεδαστικό.
Βλέπεις, είναι πολύ καλύτερα όταν παίζουμε όλοι μαζί. Κι αν μας βρουν, δεν πειράζει, θα γελάσουμε και θα ξαναπροσπαθήσουμε. Μα πού να βρίσκονται όλοι, νομίζω ότι σας είδα. Λοιπόν, Ελένη, αν μας βρει θα τρέξουμε, έτοιμοι? Έτοιμοι. Σας βρήκα, είσαστε η επόμενη κυνηγή. Τι θα κάνω αν δεν τους βρω και αν γελάσουν μαζί μου? Ελένη, θυμίσου ότι το παιχνίδι είναι για διασκέδαση. Δεν έχει σημασία αν βρεις όλους τους άλλους ή όχι. Το θέμα είναι να προσπαθήσεις και να το απολαύσεις. Ναι, ναι, αλλά τι θα πούνε αν είμαι πολύ αργή, αν δεν τα καταφέρω? Κανείς δεν περιμένει να σε τέλειο, Ελένη. Οι φίλοι σου θέλουν απλώς να παίξουν μαζί σου. Και αν κάνεις λάθος ή αν είσαι αργή όπως λες, δεν πειράζει. Είμαστε εδώ για να διασκεδάσουμε, όχι για να κερδίσουμε μόνο. Μπορώ να το κάνω, θα τους βρω. Και αν δεν τα καταφέρω, ναι, θα προσπαθήσω ξανά. Χα, με βρήκες, Ελένη, είσαι πολύ καλή κυνηγός. Ναι, σε βρήκα. Ήμουν τόσο αγχωμένη, αλλά τώρα νιώθω πολύ καλύτερα. Βλέπεις, Ελένη, όταν αφήνεις το φόβο πίσω σου και απλώς προσπαθείς, μπορείς να πετύχεις περισσότερα από όσα νομίζεις. Και το πιο σημαντικό είναι ότι το διασκέδασες σωστά. Ναι, έχεις δίκιο. Το διασκέδασα πραγματικά και τώρα θέλω να συνεχίσουμε το παιχνίδι. Ελένη, είσαι φανταστική. Βρήκες τη Μαρία τόσο γρήγορα. Ας παίξουμε κι άλλο. Εντάξει, πάμε ξανά. Αυτή τη φορά θα προσπαθήσω ακόμα πιο πολύ. Πώς νιώθεις τώρα, Ελένη? Ήταν μια μεγάλη μέρα για σένα, έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν. Ήμουν τόσο αγχωμένη το πρωί, αλλά τώρα νιώθω πολύ καλύτερα. Κατάφερα να μιλήσω στην τάξη και έπαιξα με τους φίλους μου χωρίς να φοβάμαι τόσο πολύ. Ακριβώς, Ελένη. Και κάθε φορά που θα τολμάς να κάνεις ένα βήμα μπροστά, θα γίνεσαι όλο και πιο δυνατή. Το να ξεπερνάς τους φόβους σου δεν σημαίνει ότι δεν θα νιώθεις ποτέ άγχος, αλλά ότι θα μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι. Ελένη, περνάγαμε τόσο καλά στο κρύφτο σήμερα. Είσαι καταπληκτική. Θα παίξουμε ξανά αύριο. Ναι, ναι, θα το ήθελα πολύ. Τώρα που το δοκίμασα, νομίζω ότι μπορώ να το κάνω ξανά. Είσαι πολύ καλή, Ελένη, και είμαι σίγουρος ότι θα γίνεις όλο και καλύτερη όσο περισσότερο παίζεις μαζί μας. Βλέπεις, Ελένη, το να είσαι ανοιχτή στις προκλήσεις και στις νέες εμπειρίες μπορεί να σε οδηγήσει σε υπέροχες στιγμές και καινούργιες φιλίες. Σε ευχαριστώ, Εκ. Δεν ξέρω αν θα τα είχα καταφέρει χωρίς εσένα. Μου έδωσες το θάρρος να δοκιμάσω και να δω ότι δεν χρειάζεται να φοβάμαι. Εσύ το κατάφερες, Ελένη. Εγώ απλώς υπενθυμίσα τη δύναμη που είχες ήδη μέσα σου. Και τώρα ξέρεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις σε οτιδήποτε βάλεις στόχο. Ελένη, ξέρεις, δεν χρειάζεται να περιμένεις να γίνεις τέλεια σε κάτι για να το απολαύσεις. Είναι η προσπάθεια και η παρέα που κάνουν τα πράγματα διασκεδαστικά. Έχεις δίκιο, Μαρία. Από εδώ και πέρα θα δοκιμάζω τα πράγματα χωρίς να ανησυχώ τόσο πολύ για το αποτέλεσμα. Αρκεί να είμαι μαζί σας και να περνάω καλά. Καλή ξεκούραση, παιδιά. Τα λέμε αύριο για νέες περιπέτειες. Να θυμάσαι, Ελένη, κάθε μέρα είναι μια νέα ευκαιρία για να δοκιμάσεις καινούργια πράγματα και να ανακαλύψεις νέες δυνάμεις μέσα σου. Θα είμαι πάντα εδώ στο πλευρό σου όταν με χρειάζεσαι. Ευχαριστώ, Εκ. Θα τα πούμε αύριο. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η ιστορία της Ελένης. Και κάπου εδώ να πούμε στους μικρούς μας φίλους ότι αν πηγαίνεις και σε σχολείο που μας βλέπεις από το σπίτι, θυμίσου τη δύναμη που έχεις μέσα σου και μην τραπείς την επόμενη φορά να μιλήσεις. Τα λέμε σε μια επόμενη εκπομπή. Γεια σας! Και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μπαίνεις στο e-shop μου στο www.ekpaidevsi.gr για να ανακαλύπτεις σούπερ εκπλήξεις. Σε περιμένω!